Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε μας. Καλά. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή τη στιγμή σήμερα. Νομίζω ότι είναι η μεγάλη στιγμή της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας μετά από τόσα χρόνια. Ναι, κοιτάξτε, μπορώ να πω το ακριβώς το είπατε, μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Γιατί 4,5 χρόνια διαρκεί αυτή η δίκη. Τραβάει σε μάκρος και οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής παραμένουν ήσυχοι χωρίς να υπάρχει αυτή η καταδίκη η οποία πρέπει να έρθει για να μπορούν να συνεχίζουν το έργο τους τρομοκρατώντας έτσι, τους εργαζόμενους πλατεία λαϊκά στρώματα, τους μετανάστες και όλους αυτούς για τους οποίους άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος τους ως τσιράκια, όπως λέει και το σύνθημα της εργοδοσίας, το μακρύ χέρι δηλαδή του κεφαλαίου, το εγκληματικό χέρι του κεφαλαίου. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ ευρύτερο, έτσι, αυτός το νεοναζιστικό μόρφωμα που μόλυνε και το κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι, κύριε Καραθανασόπουλε? Ναι, εντάξει, όμως αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ακριβώς τους αξιοποίησε το σύστημα. Τους αξιοποίησε το σύστημα να παίξει το ρόλο στη συκοφάντηση του κινήματος της λαϊκής αντίστασης, της λαϊκής αντίδρασης, και από αυτή την άποψη λοιπόν είναι παιδιά του συστήματος, δεν είναι εκτός του συστήματος. Για να παρακολουθήσω τη ρητορική, αυτό που αποκαλείται σύστημα τελικά δεν τους έστειλε στο εδόλιο του κατηγορουμένου? Δεν τους έστειλε ενώπιον της δικαιοσύνης? Αξιοποιώντας με κάθε τρόπο την όλη διαδικασία να χρονοτριβεί. Ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πολύ πιο γρήγορα, να ήταν πολύ πιο ολοκληρωμένη αυτή η διαδικασία για να μπορούσε να υπάρξει αυτό. Και τουλάχιστον το σύστημα έχει τη δυνατότητα, το καπιταλιστικό σύστημα, να τους αξιοποιεί ανάλογα τις εποχές και μετά να τους ξαναβάζει πάλι σε ένα πάγο, ας το πούμε έτσι. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Γιατί άμα το δούμε όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και πανευρωπαϊκά, τέτοιου είδους κόμματα έχουν αξιοποιηθεί σε διάφορες μορφές. Και ακροδεξιά κόμματα και νεοναζιστικά κόμματα. Ακροδεξιά κόμματα συμμετέχουν σε κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναζιστικά κόμματα παίζουν ρόλο για τις δίωξη ενάντια των κομμουνιστών σε χώρες της Βαλτικής. Αξιοποίησαν τους ναζί στην Ουκρανία για να ανατρέψει τον εκλεγμένο πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή είναι υποκριτικό, θα το λέγαμε, το ενδιαφέρον τους. Να πάμε λίγο στα αυριανά της Προανακριτικής Επιτροπής. Βεβαίως. Διαμορφώνεται ένα κλίμα έντασης, αντιλαμβανόμαστε. Καταρχάς δεν έχουμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς δεν ψηφίσατε την εξαίρεση των κυρίων Τζανακόπουλου και Πολάκη. Ναι. Γιατί, κύριε Καραθανασόπουλε, δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ μάρτυρα και μέλους της Προανακριτικής Επιτροπής, μάρτυρα στην υπόθεση? Ναι, προσέξτε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς το ζήτημα. Ναι. Έχετε τα νομικά του ερίσματα αυτό το θέμα. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η νομική πλευρά του θέματος, η οποία είναι μια υπαρκτή υπόθεση. Όμως εδώ τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε τον εξής τραγέλαφο, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Έχουμε μια επιτροπή που τη διαμορφώνει, τη δημιουργεί το κοινοβούλιο. Άρα ένα πολιτικό όργανο, συμμετέχουν κόμματα, κοινοβουλευτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή, το οποίο αναλαμβάνει ρόλο ανακριτικό. Ναι, επέχει τέτοιο ρόλο η αρμοδιότητες, η ίδια η κοινοβουλευτική διαδικασία, έτσι δεν είναι? Η ίδια η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ναι. Από αυτή την άποψη λοιπόν, γι' αυτό εμείς είχαμε ζητήσει στη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκίνησε το Φλεβάρι, ΣΥΡΙΖΑ, να καταργηθεί συνολικά το άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η ιδιότητα του δικαστή της Βουλής, του νομικού. Ακριβώς. Στη Βουλή. Ναι, της Βουλής. Γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει, δεν δημιουργείται. Υπάρχει, αυτό. Ναι, όμως, υπάρχει αυτή η διαδικασία έρχεται, και μετέχεται σε αντίφαση, αυτό. Συμφωνούμε. Αλλά έρχεται σε αντίφαση με τον πολιτικό της χαρακτήρα. Και το λέμε αυτό γιατί μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και μην είμαστε υποκριτές. Η όλη η δικογραφία της Βουλής είναι σε γνώση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Η συζήτηση η οποία γίνεται μέσα στην Επιτροπή, από τη στιγμή που υπάρχουν εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων, είναι σε γνώση των κοινοβουλευτικών ομάδων. Άρα δηλαδή το να πεις ότι εξαιρώ κάποιον για να μην έχει πρόσβαση
στο τι συζητείται μέσα στην Επιτροπή, επειδή έχει εισαγγελικό προανακριτικό χαρακτήρα, είναι σαν ακριβώς από το αθηνό μας από τη στιγμή που μπορούν αυτοί ως μέλη κοινοβουλευτικών ομάδων να γνωρίζουν το τι συζητείται. Από την άλλη πλευρά, δεν ενέχει και τον κίνδυνο ακύρωσης μιας ολόκληρης διαδικασίας, εάν αυτό το ασυμβίβαστο, στο οποίο συμφωνείτε κι εσείς νομικά, ως νομική επιχειρηματολογία, δεν τηρηθεί. Δεν έχει ακύρωση, δεν θα ακυρωθεί όλη η διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη. Και εσείς μετέχετε από προσέξτε, την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος. Προχωράμε πολύ μπροστά, ενώ η διαδικασία έχει αποκτήσει εκφυλιστικά χαρακτηριστικά και φαινόμενα. Δηλαδή. Το βλέπετε ήδη ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λειτουργία της Επιτροπής. Θα συνεδριάσετε αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η Επιτροπή όμως αναλώνεται σε τέτοιου είδους ζητήματα τα οποία αποτελούν βούτυρο στο να πάρει εκφυλιστικά χαρακτηριστικά και να οξύνεται μια άσφαιρη αντιπαράθεση. Να θυμίσω ότι αυτό είχαν παρακολουθήσει και πριν από 1,5 χρόνο, όταν είχε συγκροτηθεί προανακριτική επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, για το ίδιο θέμα, ναι, για το θέμα της Νοβάρτης, που και τότε μέσα σε 1,5 μήνα έκλεισαν οι λειτουργίες της σε μια εκφυλιστική βέβαια, διαδικασία. Βέβαια τώρα η κεντρική ιδέα και το επίδικο ζήτημα της, αυτής της έρευνας που κάνετε στην προανακριτική επιτροπή, είναι αν όντως στήθηκε και με ποιον τρόπο και χάρη πολιτικών, εξαιτίας πολιτικών σκοπιμοτήτων, μια ολόκληρη σκευωρία από την Βεβαίως. Προηγούμενη κυβέρνηση. Και Βεβαίως. Θέλω να μου πείτε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, εάν συμφωνείτε ότι όντως υπήρξαν πολιτικές σκοπιμότητες προκειμένου πολιτικοί αντίπαλοι της τότε κυβέρνησης, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, να εμπλακούν σε αυτή την υπόθεση και ουσιαστικά να υποστούν βλάβη και προσωπική και πολιτική, και οι ίδιοι και τα κόμματά τους. Έχουμε ορισμένα δεδομένα. Πρώτον, ότι πρέπει βεβαίως να εξετάσει τις τυχόν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη από μερικές πολιτικών προσώπων, υπουργών. Όμως σε πάνω σε τις ένα σκάνδαλο, που άμα δεν συζητήσουμε και το ίδιο το σκάνδαλο, έτσι, τότε δεν μπορούμε να δούμε αν έγιναν οι παρεμβάσεις. Έχω την εντύπωση ότι από τα πολιτικά κόμματα της Βουλής δεν υπάρχει κάποιος που δεν πιστεύει ότι δεν έχουμε ένα σκάνδαλο. Δεν υπάρχει ένα σκάνδαλο Νοβάρτης, στο οποίο έχουν εμπλοκή και γιατροί. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα εξετάζουμε κάτι άλλο. Όμως το περιορίζουμε από αυτή την άποψη, θεωρώντας ως δεδομένο αυτό μόνο οι γιατροί. Όμως βεβαίως πολιτικές ευθύνες υπάρχουν σε όλους τους υπουργούς για την εμπορευματοποίηση του φαρμάκου, για τα σκάνδαλα με το φάρμακο και την υγεία συνολικότερα. Την υπερτιμολόγηση. Είναι δεδομένες. Ναι. Είναι δεδομένες αυτές οι πολιτικές ευθύνες και στη σημερινή και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα βρούμε φορά τέτοιο περιστατικό. Δεύτερον, είναι δεδομένο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη ότι οι παρεμβάσεις υπάρχουν στη δικαιοσύνη από μεριάς των κυβερνήσεων. Από τη στιγμή που διορίζουν την ηγεσία της δικαιοσύνης, έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν στη δικαιοσύνη. Και από αυτή την άποψη αναδεικνύει και κάτι άλλο με τις τελευταίες εξελίξεις, κυρία Καραγιάννη. Είναι όλη αυτή η σαπίλα που βγαίνει μέσα από το σύστημα των προστατευόμενων μαρτυρών. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν από τα ζητήματα στα οποία και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην αρχική συζήτηση ήταν κάθετος. Επιμένουμε ότι πρέπει να αποκαλυφθούν. Πολύ δε περισσότερο που απομυθοποιείται τώρα και ο ρόλος τους και της δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Της έρευνας του FBI, λέτε. Ναι, έχουν μια απομυθοποίηση πλέον της δικαιοσύνης, γιατί προσπαθούσαν να το παρουσιάσουν κάποιοι ότι αυτοί οι οποίοι κυνηγάνε τη διαφθορά. Και θέλουν να φέρουν την κάθαρση από τη στιγμή που υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα και τεράστιες οικονομικές απολαύες των διαφόρων προστατευόμενων μαρτύρων. Που αξιοποιούν την κουκουλοφόρη κάτω από διαδικασίες περίεργες με κάθε τρόπο. Στην Αμερική, στο αμερικανικό σύστημα, υπάρχει και το θέμα του οικονομικού ωφέλους. Έτσι, παίρνουν ακριβώς. Και χρήματα, ενώ εδώ δεν υπάρχει. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, διορθώστε με αν καταλαβαίνω λάθος, αλλά αντιλαμβάνομαι από τα στοιχεία που μου λέτε και σας παρακαλωθώ με πολύ προσοχή, ότι η γνώμη σας είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι επιχειρηθήκε σκευωρία. Κοιτάξτε, πολιτική σκευωρία.
Κοιτάξτε, εμείς είπαμε και στη Βουλή ότι αν δεν εξεταστεί συνολικά το ζήτημα, mm-hmm. δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Και δεν θέλουμε να ταυτιστούμε τη μία με την άλλη πλευρά. Το αν είναι σκευωρία ή αν υπήρχε όντως παρέμβαση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς κρατάμε αυτή τη θέση αρχής. Θέλουμε να εξεταστούν τα ζητήματα. Αυτές οι διαδικασίες με φίλοι Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ μπλοκάρονται. Οδηγείται σε εκφυλισμό η Επιτροπή. Μη εμποδίζοντας μάλλον το ερευνητικό της έργο. Πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ η ηγεσία του σε αντικατάσταση των δύο βουλευτών? Αυτό είναι ευθύνη της κάθε κοινοβουλευτικής ομάδας. Γι' αυτό και εμείς κρατήσαμε αυτή τη στάση που αρχικά σας είπα, ότι πρέπει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να επιλέγει με τα δικά της κριτήρια το ποιους θα στείλει να εκπροσωπήσουν. Θεωρείτε ότι θα υπάρχει... ένα φαύλο κύκλο, δηλαδή. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Πιστεύετε ότι δημιουργείται πρόβλημα στη θεσμική λειτουργία της Επιτροπής το γεγονός ότι με την εξαίρεση δεν θα αντικατασταθούν, άρα θα είναι μείον δύο βουλευτές? Προσέξτε, υπάρχουν προβλήματα με τη λειτουργία της Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, όπως επίσης και πρόβλημα είναι το ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Επιτροπής, που είναι κλειστή συνεδρίαση, διαρρέουν τα πάντα όλα στον τύπο, ακόμη και φωτογραφίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πάρα πολύ πόσο υποκριτικά είναι όλα αυτά, να διατηρήσουμε την αξιοπιστία και την αμεροληψία της Επιτροπής. Ναι, αυτό είναι δικό σας κομμάτι, να διαφυλάξετε πάντως την αξιοπιστία. Το λέω αυτό γιατί ακριβώς είναι υποκρισία όλα αυτά τα που συζητάμε περί αμεροληψίας. Από τη στιγμή που οι εκπρόσωποι των κομμάτων στην Επιτροπή έχουν θέση. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι σκευόρια, κάποιοι θεωρούν ότι είναι παρέμβαση. Αυτό καταργεί το τεκμήριο της αμεροληψίας. Γι' αυτό είπα λοιπόν ότι το κύριο πρόβλημα είναι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, και εδώ πέρα έχουν ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που διατηρείται η ουσία του συγκεκριμένου άρθρου παρά τη συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν ο βουλευτής Αχαΐας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραθανασόπουλο. Γεια σας.